Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και ιδιαίτερα την Άσρε που δίνει τη χαρά κάθε φορά να έρθω στις δηλώσεις της όλες και να παρουσιάζουμε τέτοιους τομείς της δικής μας, του δικού μας αντικειμένου. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί για να πούμε όλα αυτά τα θέματα. Το αντικείμενο με το οποίο θα σας απασχολήσω είναι τρόπος επεμβάσεων, οικοδομικών επεμβάσεων, προκειμένου να βελτιώσουμε την ενεργειακή συμπεριφορά, την θερμομονωτική προστασία, θα έλεγα καλύτερα, ενός κτηρίου. Θα δούμε λοιπόν τέτοιες επεμβάσεις που μπορεί να μην είναι κατάλληλες για πλοία, διότι προφανώς στα πλοία δεν χτίζουμε με τούβλα, ούτε με σκυρόδεμα, αλλά ως φιλοσοφία μπορούν να μας βοηθήσουν ακόμη και εκεί να αντιμετωπίσουμε ανάλογες καταστάσεις χρησιμοποιώντας τα υλικά τα οποία θα χρειαζόταν. Και ας δούμε καταρχάς τι θέλουμε όταν λέμε οικοδομική επέμβαση για να βελτιώσουμε την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτηρίου. Θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να... ναι, θα με βοηθούσε. Ευχαριστώ. Θέλουμε λοιπόν πρώτον να βελτιώσουμε την κατάσταση της σημερινής περίοδου, δηλαδή να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται τις θερμικές απώλειες, stop, δηλαδή δεν φέρνει η θερμότητα προς τα έξω, όσο γίνεται να φέρνει λιγότερο, και να αυξήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τα ηλιακά κέρδη μέσα σε ένα κτίριο. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη παράμετρος που μας ενδιαφέρει είναι η θερινή περίοδος. Και πάμε ανάποδα. Δεν θέλουμε τον ήλιο να μπει μέσα στο σπίτι μας. Θέλουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό τις ενεργειακές προσόδους και να αυξήσουμε όσο γίνεται τα περιττά κέρδη από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτές είναι οι δύο παράμετροι με τις οποίες ουσιαστικά δουλεύουμε. Όταν θα κάνουμε όμως μια επέμβαση, θα πρέπει να είμαστε αρκετά σκεπτικοί και να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα οποία ζητάμε, αυτά τα οποία επιδιώκουμε, πρώτον είναι εφικτά. Αν δεν είναι εφικτά, πιθανόν θα οδηγηθούμε σε λάθος λύσεις, σε λάθος καταστάσεις. Το δεύτερο, ότι το προσδοκόμενο όφελος από αυτές θα είναι ουσιαστικό. Η εικόνα που εμφανίζεται εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, κάτι από τον υπολογιστή. Μάλλον. Εν πάση περιπτώσει. Ότι έχει επίσης μια σημαντική απόσβεση σε ένα χρονικό διάστημα τέτοιο που είναι αποδεκτό, είναι λογικό, και ότι αυτή η προσπάθεια που θα έχουμε κάνει να βελτιώσουμε την ενεργειακή συμπεριφορά, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάει χαμένη. Και το βασικότερο, το πρώτο που λέμε, η εφικτότητα μιας τέτοιας επέμβασης. Τι σημαίνει η εφικτότητα, για να δούμε μερικά παραδείγματα που όσο και αν μας φαίνονται αυτονόητα, δεν είναι πάντα τόσο αυτονόητα. Αν τοποθετήσουμε μια αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση σε ένα κτίριο, δηλαδή εάν αυξήσουμε την θερμομονωτική του προστασία, ενώ δεν είχε προβλεφθεί αυτή. Αυτή η εφαρμογή είναι εφαρμόσιμη στις όψεις ενός κτιρίου που είναι πανταχώθεν ελεύθερο. Αλλά μια τέτοια εφαρμογή είναι ανεφάρμοστη ουσιαστικά σε ένα κτίριο το οποίο είναι στα όρια του οικοπαίδου. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε στο οικόπεδο του γείτονα, προκειμένου να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά του δικού μας σπιτιού, αυξάνοντας το πάθος του κτηρίου. Ομοίως, η εξωτερική θερμομόνωση πάλι, όταν γίνεται εκ των υστέρων, σε ένα υφιστάμενο κτίριο, μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στις εσωτερικές όψεις ή στις εξωτερικές όψεις ενός κτηρίου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να ανατρέψει όλη την αρχιτεκτονική του κτηρίου. Και το κτίριο το οποίο είχαμε, μετά την επέμβαση, να είναι διαφορετικό στην όψη του. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Άλλες φορές πάλι, ενώ ζητάμε να έχουμε μια εσωτερική θερμομονωτική προστασία για μια κατοικία, θα δούμε ότι για ένα γραφείο που δεν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη θερμοκοριτικότητα των δομικών υλικών, προσφορότερη είναι η εσωτερική θερμομονωτική προστασία. Πάντοτε μιλάω εκ των υστέρων, όταν θα κάνω εκ των υστέρων μια επέμβαση σε αυτή τη κτίριο. Σε ένα κτίριο που πατάει στο έδαφος, όταν πρόκειται να μονώσουμε το δάπεδό του. Πολλές φορές είναι λάθος να πιστεύουμε ότι από παντού πρέπει να το μονώσουμε το κτίριο. Ένα κτίριο που βρίσκεται σε μια ζεστή περιοχή, όπως για παράδειγμα στα υπόσκαφα της Σαντορίνης, σε εκείνα τα κτίρια, το να θερμομονώσω το δάπεδό του θα του κάνω κακό το κτίριο. Γιατί? Διότι ένα μέρος της δροσιάς που αποκτάει αυτό το υπόσκαφο, δηλαδή ένα μέρος των θερμικών απολειών, γίνεται από το δάπεδο. Καθότι το χώμα από κάτω, η γη, προσφέρεται για να απορροφήσει ένα μέρος της ενέργειας του εσωτερικού χώρου. Τουναντίον, αν πάμε σε ένα ψυχρό κλίμα,
για παράδειγμα σε εμάς στην Καστοριά, τότε εκεί πέρα, ίσως από τα πρώτα από τα οποία θα σκεφτούμε αν θέλουμε να το θερμονώσουμε όλο το κτίριο, θα είναι ότι σαφέστατα θα πρέπει να θερμονώσουμε και το δάκτυλο που πατάει στο έδαφος, διότι οι κλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες, οι οποίες επιτρέπουν μεγάλες απώλειες θερμότητας σε εποχές τέτοιες που εμείς δεν τις θέλουμε. Ακόμη και ό,τι πολλές φορές θερμομονώνουμε ένα κτίριο, θα πρέπει να προσέξουμε τι ακριβώς θερμομονώνουμε. Όχι γενικώς και αφηρημένα θερμομονώνουμε κάποια δομικά του στοιχεία και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε χωρίς να τα έχουμε θερμομονώσει, γιατί πολλές φορές εκεί δημιουργούμε προβλήματα. Και είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές γινόμαστε, το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Φανταστείτε αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο αποφασίσαμε να του αλλάξουμε τα κουφώματα. Γιατί έχει παλιά κουφώματα με έντονο αερισμό, πολλές εναλλαγές αέρα ανά ώρα, και αφού του αλλάξουμε τα κουφώματα, τα κάνουμε και με διπλά τζάμια, δίδυμου σιαλοπίνα και κουφώματα, και ακόμη περισσότερο χωρίς μεγάλη αεριστογανότητα, χωρίς δηλαδή μεγάλες ροές θερμότητας από τις καρμάδες του. Κλείσαμε ακόμη και τους αγωγούς των παλιών τζακιών, βάλαμε κεντρική θέρμανση μέσα, προκειμένου να πετυχαίνουμε ακόμη καλύτερες ενεργειακές συμπεριφορές. Και ξαφνικά, μέσα στο χειμώνα, διαπιστώνουμε ότι το κτίριο έχει αρχίσει να στάσει νερά από τη στέγη. Και η λανθασμένη εικόνα που διαμορφώνουμε είναι ότι μπαίνουν νερά της βροχής από τη σκέπη του σπιτιού. Δεν είναι έτσι όμως, μπορεί να είναι βέβαια και έτσι, αλλά πιθανόν, αν το κτίριο αυτό μέχρι τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα, το ζήτημα είναι ότι η υγρασία αυτή που εμφανίστηκε από τα νερά που αρχίζουν να στάζουν δεν οφείλεται σε κάποιο εξωτερικό αίτιο, αλλά οφείλεται σε εσωτερική υγρασία, δηλαδή η περίσσια των υδρατμών που υπάρχει μέσα στον χώρο και που εξορθούνται λόγω θερμότητας του χώρου προς τα πάνω, επειδή δεν θερμομονώθηκε η στέγη και παραμένει μια ψυχρή επιφάνεια, δημιουργεί συμπυκνώσεις των υδρατμών. Και αυτές οι συμπυκνώσεις οδηγούν πολλές φορές σε ροή νερού από την οροφή προς τον εσωτερικό χώρο. Γι' αυτό και υπάρχει πολλές φορές η μεγάλη απορία πώς γίνεται μέσα στο καταχύμωνο στις πολύ κρύες νύχτες, όταν έξω υπάρχει ξαστεριά, να φαίνεται ότι η στέγη στάζει. Προφανώς δεν στάζει από βροχή, στάζει από υγρασία συμπύκνωσης που δημιουργείται από την υγρασία του αέρα του εσωτερικού χώρου. Έτσι λοιπόν, όταν αποφασίσουμε να κάνουμε μία επέμβαση σε ένα κτίριο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες βασικές αρχές. Πρώτο και βασικό, να σεβαστούμε την αρχιτεκτονική αυτού του κτιρίου. Δεν είναι σωστό να αλλάξουμε την όψη του κτιρίου, εκτός αν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο, προκειμένου μόνο και μόνο να το θερμονώσουμε. Θα πρέπει να έχουμε λύσεις τέτοιες που να είναι συμβατές. Να συνδυάζουμε το ένα και το άλλο. Δεύτερον, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας πλήρους, μιας ολοκληρωμένης μελέτης. Να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε κτιρίου. Εφαρμογές, λύσεις που μπορεί να είναι πολύ αποδεκτές για ένα κτίριο ή να είναι εφάρμοστες σε κάποιο άλλο. Να υπολογίσουμε ότι θα έχει έναν αποδεκτό χρόνο απόσβεσης, διότι δεν θα πάνε καμία τα κλίματα αυτά. Να μπορούμε να επιλέξουμε τα κατάλληλα υλικά κάθε φορά για μια τέτοια επέμβαση. Και βεβαίως να μην δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα όπως αυτό που είδαμε νωρίτερα, συμπυκνώσεις των υδραγμών λόγω περιορισμού των εναλλαγών αέρα στον εσωτερικό χώρο. Έτσι λοιπόν οι επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε ένα κτίριο, σε γενικές γραμμές, είναι ποιες. Να θερμομονώσουμε τη στέγη από πάνω. Να θερμομονώσουμε επίσης το δώμα αν έχει δώμα, όχι όπως εδώ που έχει στέγη. Να τοποθετήσουμε θερμομόνωση είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά στα ατομικά του στοιχεία. Να αλλάξουμε τα κουφώματα, να διώξουμε τους παλιούς μονούς ιεροπίνακες και να βάλουμε καινούριους δίδυμους. Ή ακόμη, αν δεν θέλουμε να προβούμε σε αυτή τη λύση, να αποδεχτούμε την ύπαρξη των κουφωμάτων με το μονό ιεροπίνακα, προσθέτοντας δεύτερο κούφωμα από την εξωτερική του πλευρά. Βέβαια, εννοείται ότι αυτό το κούφωμα δεν θα είναι ανοιγόμενο, θα είναι επάλληλα σειρώμενο και τελείωτα θα υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει. Ακόμη, να θερμομονώσουμε το δάπεδο όταν κρίνουμε ότι χρειάζεται αυτή η θερμομόνωση και άλλες πρόσθετες βελτιωτικές προτάσεις. Μπορεί να είναι η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών σπούρων στα κουφώματα, δηλαδή τα κοινά πατζούρια που λένε, τι τύπου θα είναι, προς τα πού θα είναι οι περσίδες τους, έτσι ώστε να κερδίσουμε τον ήλιο, να μην έχουμε όμως προβλήματα οπτικής επαφής, να ενσωματώσουμε παθητικά ηλιακά συστήματα, να ευνοήσουμε νυχτερινό αερισμό από διαμπερή αερισμό μέσα στον χώρο, να σκιάσουμε τα ανοίγματα όπου αυτό είναι εφικτό, ενδεχομένως να αναπτύξουμε φυτεμένα δώματα ή φυτεμένες όψεις
έχοντας πάντοτε κατά νου ότι τα φυτεμένα δρώματα αυτό που προσφέρουν δεν είναι τόσο στην θερμομονωτική του προστασία, όσο στον δροσισμό ενός χώρου, κυρίως δηλαδή εξυπηρετούν τουλάχιστον για τα δικά μας κλίματα το καλοκαίρι και όχι το χειμώνα. Και ακόμη να φυτέψουμε το περιμετρικό περιβάλλον του κτηρίου μας και κυρίως με φυλλογόνα δέντρα, τα οποία το μεν καλοκαίρι έχουν ένα πλούσιο φύλλωμα και παρεμποδίζουν την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας, το δε χειμώνα, πέφτοντας τα φύτα τους, επιτρέπουν τον ήλιο να εισέρχει μέσα, που μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμος. Τέτοιες επεμβάσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Ας ξεχάσουμε πρώτα τη δυνατότητα να έχουμε μία επέμβαση σε μια υφιστάμενη, όλα είναι υφιστάμενα θα σας δείξω, πώς κάνουμε την επέμβαση σε ένα υφιστάμενο κτίριο, σε μια υφιστάμενη οικοπία. Ένας τρόπος, ο πιο δύσκολος θα έλεγε κανείς, διότι έχει απαιτήσεις, είναι να τοποθετήσω έξω από την υφιστάμενη οικοπία, είναι αυτό το τμήμα, να τοποθετήσω θερμομόνωση και να επικαλύψω αυτή τη θερμομόνωση με μια δεύτερη οπτοφυλλογομή. Αυτό προϋποθέτει βέβαια το ότι έχω τον κατάλληλο χώρο προς τα έξω και το κυριότερο ότι έχω την βάση εκείνη πάνω στην οποία θα πατήσει αυτή η οικοπία για να μην έχω προβλήματα αποχώρησης κατόπιν του δεύτερου αυτού εξωτερικού τελήφους. Εναλλακτικά θα μπορούσα να αφήσω ανεπίχρηστη την εξωτερική οικοπία τοποθετώντας διακοσμητικά τούβλα, δίνοντας όμως μια διαφορετική αισθητική, μια διαφορετική εικόνα οπτική του κτηρίου που αρχικά είχα. Δεν είχε τέτοια διακοσμητικά τούβλα το κτίριο, τώρα τα αποκτά. Άρα είναι ένα καινούριο κτίριο στην πραγματικότητα. Δεν είναι η αρχιτεκτονική αρχική. Αν αυτό είναι αποδεκτό, μπορώ να προχωρήσω μια τέτοια επέμβαση. Άλλη εναλλακτική λύση. Να τοποθετήσω απλά την θερμομόνωση απ' έξω και να το επιχρήσω. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή μια τέτοια κατάσταση. Γιατί? Διότι εάν το κάνουμε με τα συνηθισμένα επιχρήσματα που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή συνήθως το τσιμεντοκονίαμα, το ζωστοτσιμεντοκονίαμα κλπ., υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος λόγω έντονων καταπονήσεων θερμοκρασιακών από το γεγονός ότι βλέπει αυτές τις επιφάνειες πολύ έντονα ο ήλιος να δημιουργηθούν μικρορυγματώσεις που θα ευνοήσουν την διείσδυση του νερού της βροχής και αυτό κάποια στιγμή να φτάσει στο να αποκολλήσει επίχρησμα και θερμομόνωση μαζί, άρα δεν κάνει κανένα τίποτα. Πρέπει τα επιχρήσματα που τοποθετήσω να έχουν μέσα πρόσμηκτα τέτοια που θα τους προσδίδουν ελαστικότητα. Δηλαδή, επιτρέπουν να παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές του θερμομονωτικού υλικού τη θερμομόνωση και το ανάποδο της θερμομόνωσης το υλικό της εξάλληψης το οποίο τοποθετούμε από πάνω. Και για να το πετύχουμε καλύτερα αυτό, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός πλέγματος σε όλη την έκταση του κήπου και όχι όπως παλιά κάναμε πολλές φορές σε σημεία συναρμογής διαφορετικών δομικών σκηνών. Άλλη αναπτυχή λύση, επικρεμάμενες πλάκες απ' έξω, πάνω δηλαδή από τη θερμομόνωση που θα τοποθετήσω στο υφιστάμενο κτίριο, έτσι ώστε να δημιουργήσω μια καινούργια επιφάνεια σε επαφή όλα αυτά που θα διατηρήσουν τη θερμομόνωση, την καινούργια στόρεση θερμομόνωσης πάνω στην οπτοκλειφοδομή. Αυτές οι πλάκες τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι πέτρινες πλάκες, μπορεί να είναι σχιστολιθικές πλάκες, πορόλιθοι ή τεχνητά πλακίδια τα οποία θα επιλέξω εγώ κάθε φορά ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω. Εναλλακτικά μπορεί να είναι έτοιμα πετάσματα προκατασκευασμένα από τη μια και την άλλη μεριά, μεταλλικά φύλλα δηλαδή, που ενδιάμεσα έχουν θερμομονωτική στρώση. Εννοείται ότι μια τέτοια κατασκευή δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφορη, δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτή για μια συνηθισμένη κατοικία. Είναι όμως πολύ καλή, επομένως είναι ένα βιομηχανικό κτίριο. Δεν μας ενοχλεί καθόλου να διαμορφώσουμε μια τέτοια εικόνα. Μάλιστα εδώ, επειδή έχει εκατέρωθεν της θερμομόνωσης τέτοια μεταλλικά φύλλα, αποφεύγουμε τον κίνδυνο συμπίκνωσης των υδραγμών λόγω διάχυσης, διότι το μέσα φύλλο της θερμομόνωσης, επειδή του δύο σφράγμα υδραγμών, όντας στην θερμή περιοχή του δομικού στοιχείου και κατά αυτόν τον τρόπο μη επιτρέποντας τους διαγειόμενους υδραγμούς να συμπυκνωθούν. Υπάρχουν και άλλα τέτοια έτοιμα στοιχεία, προσέξτε, η θερμομόνωση έχει επικολλημένη πίσω και μία πλάκα από κάποιο σκληρό υλικό, μπορεί να είναι πέτρα, μπορεί να είναι κάποιο είδος πλακιδίου, αργυρίου ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο το τοποθετεί, το τοποθετούμε πάνω στο τοίχο, με ισχυρά βίσματα πακτώνεται στη βάση του τοίχου και αφήνοντας αρμούς ενδιάμεσα, έτσι ώστε να μπορούν να παραλαμβάνονται οι μικροδιαστολές. Αρμοί τέτοιοι
που έχοντας μια παντούρα αποτρέπουν τη δίσκωση του νερού της βροχής στο εσωτερικό του χώρου. Το αποτέλεσμα, εδώ σε αυτά τα δύο κτίρια, μάλιστα το συνεργείο έπαιξε, δημιουργώντας πλάκες με διαφορετικά χρώματα, σχηματίζοντας έναν ελέφαντα και μια στουρθοκάβηλο για λόγους αισθητικής. Αν τώρα επιλέξω να μην θερμομονώσω από τη μέσα μεριά μια εφιστάμενη κατασκευή, από την έξω μεριά, συγγνώμη, αλλά εσωτερικά, πότε θα το κάνω αυτό, σε κτίρια στα οποία αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Θέλω δηλαδή με το που θα βρεθώ μέσα στο κτίριο αμέσως να αποδώσει, να μην χάνω μέρος της θερμότητας με την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων, να μην την απορροφούν δηλαδή την θερμότητα η τύχη, αμέσως να αποδώσει, και δεν ενδιαφέρει με την λήξη του ωραρίου λειτουργίας αυτού του κτιρίου να χαθεί αυτή η θερμότητα. Όπως για παράδειγμα σε ένα γραφείο. Απρόσφορη ενδεχομένως για μια κατοικία, μια τέτοια λύση. Θα χρησιμοποιούμε σε εξωτικές κατοικίες που έχουν διαποκουτώμενη χρήση, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Είναι γνωστό το φαινόμενο που πολλές φορές θέλουμε μέσα στο χειμώνα να πάμε σε ένα παλιό σπίτι του παππού ή της γιαγιάς, θα έλεγα, που βρίσκεται πάνω σε κάποιο βουνό, πέτρινο σπίτι, ωραίο να το απολαύσουμε, να πάμε στα χιόνια ή κάτι ανάλογο. Και ενώ ξεκινάμε την Παρασκευή το απόγευμα, μετά την δουλειά μας, φτάνουμε εκεί, ζεσταίνουμε, βάζουμε στο φουλ τη θέρμανση, τα κλιματιστικά, το τζάκι και ό,τι μπορεί να παράγει θερμότητα, και ακόμη τη νύχτα τουρτουρίζουμε από το κρύο και χτυπάνε τα δόντια μας. Φτάνει το Σάββατο το πρωί, η κατάσταση περίπου είναι η ίδια, έχουμε ξεπαγιάσει όλη τη νύχτα, συνεχίζουμε να ντουμανιάζουμε όλη την θέρμανση για όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Και όταν επιτέλους φτάνουμε την Κυριακή το πρωί, τότε αρχίζει να σπάσει το κρύο. Γιατί έγινε αυτό? Διότι όλη αυτή η παραγόμενη θερμότητα κατ' ουσίαν απορροφήθηκε από τους πέτρινους τοίχους που είχε αυτή η κατοικία. Και όταν την Κυριακή το απόγευμα αποφασίζουμε να φύγουμε, τότε πλέον αρχίζει το σπίτι να θερμαίνεται και να αποδίδει, που για μας είναι άχρηστο, διότι δεν έχει καμία ουσία. Έτσι λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση ήταν προσφορότερο να θερμομονώσουμε από την εσωτερική πλευρά, αποτρέποντας τη ροή θερμότητας προς τα δομικά στοιχεία, αποτρέποντας δηλαδή την εκμετάλλευση της θερμοκορητικότητας των κύκων. Ακόμη προβαίνουμε σε μια εσωτερική θερμομόνωση όταν θέλουμε ένα μεμονωμένο δομικό στοιχείο να θερμομονώσουμε. Για παράδειγμα, τον βόρειο κύκο μιας κατοικίας. Και λέμε ότι αυτό το δωμάτιο εμφανίζει σοβαρά προβλήματα τη νύχτα που κοιμάμε, δημιουργούνται έντονα ζητήματα, θα έλεγε κανείς, σαν έρχεται ψύχος απ' έξω, ουσιαστικά χάνεται θερμότητα προς τα έξω. Τότε εκείνον τον τοίχο και μόνο μπορούμε να το θερμονώσουμε. Δεν είναι δυνατόν όμως να το θερμονώσουμε απ' έξω, γιατί δημιουργεί μια κακή κατασκευή από την εξωτερική πλευρά. Πιθανόν και ανεφάρμοστη πολλές φορές, ιδίως όταν είναι σε ψηλούς ορόφους. Τότε επιλέγουμε η θερμομόνωση να γίνει από τη μέσα μεριά. Όταν ακόμη, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο και το κτίριό μας βρίσκεται πάνω στην διαχωριστική γραμμή των δύο οικοπέδων, τότε και πάλι ξαναλέω ότι πρέπει να στο δικόπεδο του γείτονα για να διορθώσουμε το δικό μας σπίτι. Και ακόμη, όταν φοβόμαστε ότι θα επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική του κτιρίου, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Έτσι λοιπόν, τέτοιες ανάλογες κατασκευές, βελτίωση της θερμοδυτικής του συμπεριφοράς είναι προκειμένου να τοποθετήσουμε την θερμομόνωση από μέσα μεριά τη συνιστάμενη οικοπία, καλύπτοντάς την και πάλι με τούβλα και επιχρεώντάς την. Εννοείται ότι μια τέτοια κατασκευή επιφέρει σοβαρή αναστάτωση στους ενίκους, ένα το κρατούμε, και δεύτερον, μειώνει μέρος του ωφέλιμου χώρου, που πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και ό,τι καλύτερο. Αν αυτό δεν το θέλουμε, πάμε στην εναλλακτική λύση. Θερμομόνωση με επίκριση από τη μέσα μεριά, όπως θα την κάναμε απ' έξω, που και πάλι όμως επιφέρει αναστάτωση, απλώς είναι πιο περιορισμένος ο ωφέλιμος χώρος, τον οποίο έχουμε απομειώσει, τον οποίο έχουμε χάσει. Πιο συνηθισμένη λύση είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ορθοστατών και στρωτήρων μεταλλικών, ένα μεταλλικό κάναβο δηλαδή, που ανάμεσα σε αυτόν τον κάναβο θα το μεταλλίσουμε τα θερμοκρατικά υλικά, θα τα στερεώσουμε καλά στην υφιστάμενη οικοπία και θα τα επικαλύψουμε από πάνω με υλικά ξηρής δόμησης, δηλαδή κύψοσανίδες, σημεντοσανίδες, σανίδες ορυκτών ινών. Είναι εύκολη λύση που δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν αναστατώνει τον χώρο και περατώνεται συνήθως σύντομα. Εναλλακτικά σε αυτές τις δύο λύσεις, όταν υπάρχει υποδιαθέσιμος χώρος, είναι να δημιουργήσουμε μια δικαίλυφη αεριζόμενη τυποπία. Δώστε μου 5 λεπτά. Μια δικαίλυφη αεριζόμενη τυποπία. Δηλαδή, πάλι μια εξωτερική θερμομόνωση,
Όταν τοποθετούμε όμως ένα νέο κέρυφος σε μια απόσταση από το προηγούμενο, αφήνοντας ένα διάκαινο αερισμού από μεταξύ των δύο κερυφών. Πάλι μπορεί να γίνει με τέτοια πλακίδια εξωτερικά, μπορεί να γίνει πάλι με μια κλειστή τυχοπία, με τις προϋποθέσεις που λέγαμε ότι θα αποφύγουμε, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα κάπου να τη στηρίξουμε. Μπορεί να γίνει με κυματοειδή φύλλα που θα επιτρέπουν τον αερισμό ανάμεσα στα κύματα τα οποία δημιουργούν στο διάκαινο που βρίσκεται από πίσω. Σε έναν δρόμο τώρα, η πιο πρόσφορη λύση είναι να δημιουργήσουμε ένα αντεστραμμένο τύπου δρόμο σε ένα υφιστάμενο. Δηλαδή, το υφιστάμενο δρόμο, αυτές τις δρόσεις που ή τοποθετούμε στην εγκαλοποίηση, αν δεν υπάρχει, την διορθώνουμε αν κάτι πάει στραβά, τοποθετεί τη θερμομόνωση από πάνω και επικαλύπτεται με πλακίδια ως τελική επίστρωση, προκειμένου να αποφύγουμε να εκθέσουμε αυτά τα πλακίδια, τη θερμομόνωση, στην ηλιακή ακτινοβολία, διότι τα περισσότερα υλικά, κυρίως τα οργανικά υλικά, είναι ευπρόσβλητα από την υπεριότητη ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτή την περίπτωση, ό,τι τοποθετηθεί πάνω από τη στεγανοποιητική στρώση, οφείλει να κινείται ελεύθερα. Να μην υπάρχει δηλαδή κονία μας συνδετικό, τότε πάβει ουσιαστικά να λειτουργεί το συμβατικό αυτό δρόμο. Δεύτερος τύπος, αντεστραμμένο τύπου δρόμο. Τοποθετούμε στο υφιστάμενο, η θερμομόνωση από πάνω, και αφήνουμε ένα ενδιάμεσο κενό αερισμού και πάνω σε στηρίγματα τοποθετούμε ένα μεταλλότυπο, διαμορφώνοντας την τελική επιφάνεια με τελικά που εμείς επιθυμούμε. Επιτρέπουμε έτσι έναν αερισμό περιμετρικά του κτηρίου, δηλαδή στη θέση των στιθέων, ώστε οι υδραυλοί που διαχέονται από τον εσωτερικό χώρο να εκτονώνονται σε αυτό το διάγελο, να μην συμπυκνώνονται και να οδηγούνται στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε κατασκευή ένα τέτοιο δρόμο, ορίστε, είναι η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης από πάνω, στηρίγματα για να πατήσει το δεύτερο κέλυφος, να το μεταλλότυπο στη στιγμή της διαμόρφωσης και η θέση της υδρορόης για την απορροή των υδάτων που θα δημιουργηθούν, που θα προκύψουν από την βροχή. Σε μια στέγη, η εύκολη λύση είναι πάντα όταν έχουμε οριζόντιο δομικό στοιχείο κάτω από την κεκτημένη ξύλινη στέγη. Απλή τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών και καλή και μια στήριξη από πάνω, η οποία πολλές φορές είναι και περιττή, απλώς ως καλύτερη τοποθέτηση πάνω στην υφιστάμενη πλάκα. Όταν δεν υπάρχει αυτή η πλάκα, δεν υπάρχει δηλαδή το οριζόντιο δομικό στοιχείο, υπάρχει μόνο το κεκλειμένο, τότε ανάμεσα στους αμύγοντες η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού και προφανώς η επικάλυψή του από κάτω προσφέρει εξίσου καλά θεματικά αποτελέσματα. Και αν δεν μας αρέσει και αυτή η λύση, μπορούμε να πάμε στη διαμόρφωση μιας ψευδοροφής, δηλαδή στην υφιστάμενη και κλειμένη επιφάνεια, δημιουργούμε μια καινούρια με έναν μεταλλικό κάναβο, πάλι με ορθοστάτες και σκροτήρες, μάλλον να σου πω με δοκίδες προς τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, και τοποθετούμε απλώς το θερμομονωτικό υλικό από πάνω. Όλες αυτές οι λύσεις, θα έλεγα, είναι εύκολα αντιστρεπτές, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή μετανιώνουμε και θέλουμε κάτι να αλλάξουμε. Στο δάπεδο του πρώτου ρόφου, όταν κάτω από αυτόν βρίσκεται πιλωτή. Πάλι εύκολη λύση. Προσέξτε, απλή τοποθέτηση θερμομόνωσης στο υφιστάμενο δάπεδο, από το κάτω μέρος δηλαδή της πλάκας, και επικάλυψή της είτε με κονιάματα, είτε με γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, που είναι και πιο εύκολη κατάσταση. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, που πολλές φορές αμελούμε, δεν του δίνουμε καθόλου σημασία, το ότι εδώ έχουμε μία έντονη θερμογέφυρα. Κανονικά θα πρέπει να θερμομονώσουμε περιμετρικά και όλο τα δοκάρια, όπου υπάρχουν. Αυτό όμως μερικές φορές μας δημιουργεί προβλήματα, γιατί πώς θα συνεχίσει η θερμομόνωση προς τα πάνω, αν δεν έχουμε στην πρόθεσή μας να θερμομονώσουμε και τον τοίχο. Κοιτάξτε πόσο έντονα είναι σε αυτή την περίπτωση τα προβλήματα. Να δει λοιπόν μια κατασκευή που δεν έχει θερμομονώσει τα δοκάρια, τα ενδιάμεσα. Να έδωσε μια θερμοκοκράτηση, μια τέτοια δοκός κάτω σε μια πιλωτή. Και κοιτάξτε την ένταση των χρωμάτων, δηλαδή πόσο πιο μεγάλες είναι οι ροές θερμότητας από το υπόλοιπο τμήμα της πλάκας αυτής. Ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν, καλή θερμομονωτική προστασία γύρω-γύρω του τοπίου, όπως σε αυτή την περίπτωση και όπως δείχνει χαρακτηριστικά εδώ το σκίτσο. Και για να τελειώνω με αυτές τις κατασκευές, όταν έχουμε σε ένα υπόγειο ανάλογου τύπου προστασία, εδώ δεν έχουμε το ζόρι του τοκαριού, γιατί υπάρχει το χώμα από έξω. Αρκεί λοιπόν μια θερμομόνωση στην οροφή του υπογείου, στο δάπεδο δηλαδή του ισογείου που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Ένα δάπεδο που πατάει επάνω στο έδαφος, σε εκείνη την περίπτωση αυτό είναι το υφιστάμενο κτίριο,
τοποθετούμε μια καλή στεγανοποιητική προστασία, τη θερμομόνωση και τις επιπλέον πρόσωπες που θα θέλουμε, αν αυτές θα είναι πλακάκι, μοσαϊκό, παλιού δίκτυο ή οτιδήποτε άλλο. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, που ότι εάν έχει έντονο πρόβλημα υγρασία στο δάπεδο, τότε θα πρέπει να. Η κατασκευή αυτή είναι παρακινδυνευμένη. Διότι η υγρασία που ανέβαινε από όλες αυτές τις θέσεις, τώρα πια δεν θα ανέβει από εδώ. Παρεμποδίζεται και αναζητά διέξοδο στους τοίχους, ανεβάζοντας τη στάθμη της υγρασίας σε ψηλότερα επίπεδα, κάτι το οποίο το θέλουμε. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα κούφιο δάπεδο. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουμε μια τέτοια κατασκευή είναι το ότι είναι πολλές φορές και ακριβή και μας δημιουργεί άλλο τύπου προβλήματα. Για παράδειγμα, το δάπεδο πλέον έχει υπερυψωθεί κατά 10-12 εκατοστά από το αρχικό. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πόρτες πρέπει να κοπούνε κάτω, θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι θέσεις του ανάλογα με τα εξωτερικά δομικά στοιχεία που θα δημιουργούν σκαλοπάτι ανώτου τυχαθών και πολλές φορές κάτι τέτοια θέματα είναι αυτά που μας αποτρέπουν στην κατασκευή. Όταν είναι μάλιστα όταν είναι ξύλινο το δάπεδο το οποίο θα προσθέσουμε, τότε η θερμομόνωση τοποθετείται ανάμεσα στις βοκίδες. Και οι τελευταίες μου δύο διαφάνειες, για να μην σας... τρεις διαφάνειες, για να μην σας κουράσω. Ένα κούφωμα, όπως είπα και νωρίτερα, δύο δυνατότητες έχουμε. Μία είναι να τοποθετήσουμε δίδυμο ιαλοπίνακα, δηλαδή διώχνουμε το παλιό το κούφωμα και τοποθετούμε ένα καινούριο που έχει δίδυμο ιαλοπίνακα. Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα σε κάποια κούφωματα να αφαιρέσουμε τον μονό ιαλοπίνακα και με κατάλληλη εγκοπή εδώ να τοποθετήσουμε δύο ιαλοπίνακες μαζί, χωρίς να προβούμε στο κόστος αγοράς ολόκληρου του κουφώματος. Η άλλη είναι αυτή που σας έλεγα, δηλαδή το υφιστάμενο κουφωμένο τούτο με τον μονό ιαλοπίνακα και προσθέτω ένα δεύτερο απ' έξω με μονό διπλό, διπλό ακόμη καλύτερα. Έτσι αυτό το ενδιάμεσο κενό προσφέρεται για μια καλύτερη θερμολογική προστασία, μια που θεωρείται πρακτικά ότι δεν είναι τόσο κινούμενος ο αέρας μέσα εκεί. Και για μεγάλα δημόσια κτίρια, αυτό που πολλές φορές θέλουμε να πετύχουμε είναι να μην έχουμε έντονη απώλεια θερμότητα από το πες βγες του καθενός σε κάποιο τέτοιο κτίριο. Έτσι, τι κάνουμε εκεί, δημιουργούμε έναν θάλαμο, έναν προθάλαμο ανάσχεσης της ροής θερμότητας. Αν είχαμε αυτή την πόρτα ή αυτή όπου θέλετε, ας πούμε ότι είχαμε αυτή την πόρτα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πετύσουμε μια δεύτερη πόρτα προς τα πίσω, δημιουργώντας αυτό το διάγγελμα. Όποιος μπαίνει από αυτή την πόρτα είναι υποχρεωμένος να μόνη της μάλλον πόρτα κλείνει από πίσω και υποχρεωτικά δεν μπορεί ο ζεστός αέρας από μέσα να φύγει και από τις δύο πόρτες μας. Πρέπει ταυτόχρονα και οι δύο να ανοιχθές. Κάτι το οποίο εύκολα δεν συμβαίνει. Και εναλλακτικά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτό που όλοι το ξέρουμε, που είναι η περιστρεφόμενη πόρτα εισόδου και ομοίως αποτρέπει την ροή θερμότητας προς τον εξωτερικό χώρο. Τέτοια θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ατέλειωτη είναι η τεχνολογία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Με αυτά, εγώ πιστεύω ότι θα σας δώσω μια πρώτη εικόνα με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα οικοδομικής φύσεως με τα οποία βελτιώνουμε την θερμομονωτική προσφορά του κτηρίου. Βεβαίως, αυτά πάντα δεν έρχονται από μόνα τους. Κατάλληλα, απαραίτητα είναι και οποιαδήποτε άλλο τύπο επέμβαση, συνήθως μηχανολογικού, πετρολογικού κλπ. Χαρακτήρα. Αλλά είναι μια βάση για να μπορεί κανείς να ξεκινάει. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες απορίες από τις κύριε καθηγητά. Και θέλω να ρωτήσω το εξής στην υγρομόνωση που κάνουμε. Ακούγεται. Στην υγρομόνωση που κάνουμε στο δόμο επάνω, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την υγρασία, βάζουμε το σαν πρώτο στοιχείο το υγρομονωτικό υλικό. Έτσι δεν είναι. Και επάνω σε αυτό βάζουμε την κλασική περίπτωση, λένε αυτό. Βάζουμε το θερμομονωτικό υλικό μετά τις πλάκες κλπ. Έχει παρατηρηθεί ότι επειδή η υγρασία όταν μπαίνει, και η υγρασία μπορεί να είναι από προσοχή κλπ. Πηγαίνει στο στεγανοτικό φύλλο, δεν προχωράει κάτω, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε διόδους για να μπορεί να φεύγει. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε άβλακες με κάποιο τρόπο, γιατί συγκεντρώνεται εκεί αν δεν υπάρχει λύση η δυνατότητα και μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό ήταν ο σκοπός, αντιμετωπίζεται αλλιώς. Εννοείται ότι ή υπάρχει εξ αρχής στρώσης των κλίσεων, ότι υπάρχει, είναι αυτή, οπότε λειτουργεί σωστά, ή δεν υπάρχει, ή έχει χαλάσει, κάτι δεν πήγε καλά, τότε πριν τοποθετήσουμε το στεγανοπτικό φύλλο, οφείλουμε εμείς να διαμορφώσουμε τις σωστές κλίσεις και κατόπιν τοποθετήσουμε το στεγανοπτικό φύλλο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει πάντα το κίνδυνο σε αυτό που λέτε και ακόμη χειρότερο να λιμνάσουμε την νερά κάτω ακριβώς από την θερμομόνωση, πάνω από τη στεγανοποίηση,
που αυτό δεν βοηθάει ούτε στην θερμονική προστασία. Εννοείται βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που τοποθετούν τις θερμομόνες από πάνω, το θερμομονικό υλικό είναι απρόσβλητο από την υγρασία. Φρόντες εξηλασμένη πολυστερίνη, πλάκες πολυουρεθάνης, θα έλεγα αφρόντες γυαλί, αν και δεν πολύ κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι και λίγο ακριβό υλικό, αλλά υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα βάλουμε υαλοπάμβακα, δεν θα βάλουμε πετροπάμβακα, δεν θα βάλουμε υλικά τέτοια τα οποία αποκτούν την υγρασία. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή επιστροφή. Απλά να θυμίσω ότι η κ. Σαλαβαντινού μας θυμά πάντα με την παρουσία της όλης μας στους πάντες.